Θα ήθελα, αγαπητοί, σήμερα το πρωί να συνεχίσουμε να μελετήσουμε την επιστολή προς Τιμόθεο τη Β, το γάμα κεφάλαιο που είμαστε, και να πάρουμε μερικά πνευματικά μαθήματα αναγκαία για την ψυχή μας. Δευτέρα Τιμοθέου, κεφάλαιο γάμα, από το χωρίο, θα διαβάσουμε από σήμερα το χωρίο 10 του τρίτου κεφαλαίου, σελίδα 1055. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στο Τιμόθεο: «Συ όμως παρακολούθησα στη διδασκαλία μου τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα οποία μας συνέβησαν εν Αντιοχεία, εν Ικονίο, εν Λύστρις, οποίους διωγμούς υπέφερας και εκ πάντων με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και πάντες δε ήθελοντες να ζώσιν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλωσι διωχθή. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες, θέλωσι προκόψει στο χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Αλλά εσύ, ο Τιμόθεος, και εγώ και όλοι μας, μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και πιστώθεις, εξεύρων παρά τίνος έμαθες, και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωση η σωτηρίαν δια της πίστεως εις εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση τη μετά της δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών». Είχαμε μιλήσει, αγαπητοί, την τελευταία φορά που ήμουν εδώ πάλι, από το 10 χωρίο για δύο μόνο λέξεις. «Το παρακολούθησα στη διδασκαλία μου», ήταν το ένα, και το άλλο, «την διαγωγή μου». Είναι μεγάλα κεφάλαια για τη ζωή της πίστεως, η διδασκαλία. Και η διδασκαλία, αγαπητοί, δεν είναι αν μου ταιριάζει, εάν μου αρέσει όπως γίνεται, είναι όπως την έδωσε ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου στους δούλους του που κάλεσε για να ολοκληρώσει το έργο το οποίο εμείς απολαμβάνουμε σήμερα. Και το κλείνει αυτό το κεφάλαιο ο Απόστολος με τα λόγια ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία σε εκείνον που πιστεύει. Σε εκείνον που δεν πιστεύει είναι άλλη ιστορία. Κατά συνέπεια, αγαπητοί, είχαμε μιλήσει για αυτή τη λέξη και για την άλλη, τη διαγωγή. Πώς η συμπεριφορά μας, οι στάσεις μας, ο τρόπος μας, η επιμέλειά μας έχει να κάνει με τη μαρτυρία στο όνομα του Χριστού. Αγαπητοί, όλα τα έχει φτιάξει έτσι ο Κύριος μας και μιλάνε για ένα μόνο πράγμα, για τον Θεόν
και για το έργο το οποίο έκανε πάνω σε μας για να δοξάζεται και να μεγαλύνεται το όνομά του. Και τώρα, σήμερα θα προχωρήσω με την τρίτη λέξη που ο Απόστολος έχει εδώ και την οποία πρέπει πολύ να προσέξουμε. Και η λέξη η τρίτη, αγαπητή, κοντά στη διακογή, είναι την πρόθεση. Η πρόθεση. Τι έχει να πει ο Απόστολος με αυτή τη λέξη? Τι έχει να πει αυτή η προτροπή του Αποστόλου στον Τιμόθεο σε μένα που κηρύττω το Ευαγγέλιο? Τι έχει να πει αυτή η λέξη πρόθεση σε σένα που άφησες το σπίτι σου, έκανες το ταξίδι να έρθεις εδώ? Τι έχει να πει αυτή η έκφραση του Αποστόλου στον Τιμόθεο? Γιατί όλο που γράφηκαν το λέει στο τέλος ο Απόστολος για την οικοδομή μας. Αγαπητοί, ο Απόστολος το έδειξε ποια ήταν η πρόθεσή του. Στην αρχή, όταν ήταν έξω από τον Χριστόν και άνοικε στον Ιουδαϊσμό, στην παλιά θρησκεία που ήταν, η πρόθεσή του ήταν να προκόψει. Και το λέει ότι προέκοπτον υπερπάντας του συνηλικιώτες μου εις το γένος. Αυτή ήταν η πρόθεσή του. Και πολλές φορές η πρόθεση όλων είναι να προκόψουμε σε αυτό τον κόσμο. Γεννιόμαστε και τα χεράκια μας τα είχαμε κλειστά και μαζεύαμε τις σκόνες. Αργότερα μεγαλώσαμε και θέλαμε άλλα πράγματα και μας ενδιέφεραν στη ζωή μας. Και στη συνέχεια να αγκαλιάσουμε όλο τούτο τον υλικό κόσμο, να τον κάνουμε δικό μας. Και μερικοί προχωρούσαν και λίγο πιο πολύ να ευχαριστηθούν και να γλεντήσουν σε αυτόν τον κόσμο. Κατά συνέπεια, αυτή ήταν η πρόθεση προ Χριστού. Προτού Χριστός φθεί και γίνει σωτήρας στη ζωή μας. Και έρχεται, αγαπητοί, μια ώρα που ο Απόστολος άκουσε τη φωνή του Χριστού. Όλοι ξέρουμε την ιστορία, καθώς πήγαινε στη Δαμασκό και ήταν σε εκείνο τον ίσιο δρόμο πάνω από τα Golan Heights που πάει κατευθείαν για τη Δαμασκό, άστραψε φως εκ του ουρανού και αυτός έπεσε κάτω. Και ο Κύριος του είπε, «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις?» Και έκανε μια ερώτηση που έγινε το αιώνιο θέμα του Αποστόλου. «Ποιος είσαι τον οποίον εγώ διώκω?» Και του απάντησε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον διώκεις». Η πρόθεσή του ήταν να εξαλείψει τους χριστιανούς, αλλά η επέμβαση του Χριστού του άλλαξε τα σχέδια. Και από εκεί που είχε αυτή την πρόθεση, περίμενε να ακούσει
και να μάθει για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και με εκπλήσει, αγαπητοί, ότι ο Κύριος δεν θέλησε να του πει τι θα κάνει, αλλά του λέγει, σήκω, πήγαινε στην πόλη και εκεί θα σου λαϊθεί τι πρέπει να κάνεις. Είναι μεγάλο πράγμα να μάθουμε να ακούμε, να μάθουμε να υποτασσόμεθα, να μάθουμε να ελευθερωθούμε από τον εαυτό μας, ότι εγώ τα ξέρω και τα κάνω καλά και δεν έχω ανάγκη κανένας να μου πει τι θα κάνω. Ταπεινώθηκε ο Απόστολος. Είναι μεγάλο αυτό το πράγμα, αγαπητοί, να γίνει θέμα πνευματικό στη ζωή μας. Να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Να περιμένουμε τις απαντήσεις από εκείνον. Και τότε θα μάθουμε πολλά. Ο Απόστολος, αγαπητοί, από εκεί που ήταν στην τελευταία σειρά που ύστερα έπρεπε να μπει μέσα στο συνέδριο, σαν επιτυχημένος που ήτανε, με ταπείνωση σηκώθηκε τυφλός όμως και μπήκε και πήγε στη Δαμασκό και περίμενε την υπόσχεση του Χριστού, την υπόσχεση εκείνου που του φανερώθηκε στο δρόμο του. Και στη Δαμασκό μίλησε πάλι ο Κύριος στον άνθρωπό του και του λέγει, πήγαινε στο τάδε μέρος, εκεί είναι κάποιος που ονομάζεται Σαούλ, να του μιλήσεις για τη δική μου αγάπη. Αγαπητοί, ας σταματήσουμε εδώ λιγάκι και ας θυμηθούμε πίσω αυτή τη σκηνή που συνέβη στη δική μας ζωή, όταν ήμασταν χωρίς φως, όταν ήμασταν χωρίς την αλήθεια, όταν ήμασταν στο σκοτάδι. Ο Θεός στη φροντίδα Του και στο έλεος Του έστειλε κάποιον. Δεν πειράζει πως τον λέγανε, αλλά έστειλε κάποιον που ήταν άνθρωπος δικός Του για να σου πει, για να μου πει ότι χρειάζομαι τη σωτηρία του Χριστού, ότι χρειάζεται να πιστέψω σε αυτή για να δω καινούργια πράγματα στη ζωή μου. Και ο Απόστολος, αγαπητοί, στην πρόθεσή του τώρα ήταν να μάθει περισσότερα για εκείνον που του μίλησε. Επάσχιζε και φρόντιζε γιατί νίστευε και περίμενε την απάντηση της υπόσχεσης του Κυρίου που του μίλησε και πήγε ο άνθρωπος του Θεού και του είπε, με έστειλε ο Κύριος που σου φανερώθηκε στο δρόμο για να βάλω τα χέρια μου πάνω σου να αναβλέψεις και να πιστέψεις σε εκείνον. Κι έτσι ο Παύλος, Σαύλος, δεν έγινε απειθής, αλλά πίστεψε στην αλήθεια του Χριστού. Μπορούσε, ήταν νομοδιδάσκαλος, ήξερε καλά τις γραφές, το γράμμα, αλλά δεν ήξερε την αποκάλυψη, τη δοξασμένη του Θεού, που κάνει σε εκείνους που πιστεύουν στο όνομά Του. Κατά συνέπεια, ο Παύλος
στην πρόθεσή του ήταν να περιμένει από τον Κύριο να μάθει τη ζωντανή και δοξασμένη αλήθεια. Για να τη χρησιμοποιήσει ήταν ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή του. Να τη χρησιμοποιήσει όχι για τη δική του καλοπέραση, όχι για τη δική του δόξα, όχι για το δικό του όνομα, αλλά να τη χρησιμοποιήσει να σωθούν άνθρωποι και να δοξάσει εκείνον που ήρθε από τον ουρανό, που άφησε τη δόξα και ό,τι είχε εκεί και ήρθε εδώ να γίνει άνθρωπος, να πεθάνει στο σταυρό για να συγχωρήσει τις δικές μου και τις δικές σου αμαρτίες. Ο Απόστολος, αγαπητοί, αυτό τώρα έγινε σκοπός στη ζωή του και μπορούσε να πει στους Κορινθίους, εγώ ήρθα μεταξύ σας χωρίς να ξέρω τίποτε άλλο παρά μόνο ένα, Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Γιατί αγαπητοί, πουθενά δεν κηρύττει άλλο πράγμα το Ευαγγέλιο. Δεν κηρύττει τίποτε άλλο εκτός Χριστόν που πέθανε στο σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες. Και αυτό είχε γίνει σκοπός στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Και καλεί τον Τιμόθεο να γίνει σκοπός στη δική του ζωή και καλεί εμένα, ναι, να γίνει σκοπός στη δική μου ζωή και καλεί εσένα, ναι, να γίνει σκοπός στη δική σου ζωή. Κατά συνέπεια, όταν αυτή η πρόθεση είναι δυνατή και ζωντανή μέσα στην καρδιά μας, αλλάζει όλη τη διάθεσή μας. Αλλάζει, αγαπητοί. Δεν κάνω, διαβάζω το Λόγο του Θεού όταν μπορώ ή όταν μου μένει καιρός. Τον διαβάζω γιατί ο Θεός μου μιλάει. Και έτσι δεν έχει σημασία πόσες φορές έχεις διαβάσει τη Γραφή και έχω. Σημασία έχει όλες τις φορές ο Θεός με ένα ξεχωριστό τρόπο μας μιλάει για τη δική του αλήθεια. Και έχει μέσα εδαφιάκια τα οποία πολλές φορές τα περάσαμε απαρατήρητα και έρχεται μια στιγμή που ανοίγει τη σκέψη μας και το μυαλό μας να καταλάβουμε κάτι καινούρια. Διάβαζα χθες το βράδυ ένα ψαλμό και καθώς τον διάβασα έφτασα σε ένα σημείο που έλεγε ο Δαβίδ σε αυτό το ψαλμό, «Εσύ τα έχεις γράψει σε βιβλίο και μένουνε μπροστά σου». Και σταμάτησα. Δεν το είχα προσέξει ποτέ. Λέει ο Δαβίδ, εσύ, λέγει, όλα τα έχεις γράψει βιβλίο και είναι μπροστά σου. Αγαπητοί, δεν είναι ο Λόγος του Θεού μια φυλάδα. Είναι ο Λόγος του Θεού που ήτανε, είναι και θα είναι στους αιώνας των αιώνων. Κατά συνέπεια, η πρόθεση, όταν ξέρω και όταν αντιλαμβάνομαι έτσι την αλήθεια για το Λόγο του Θεού, κολλάω στο Λόγο του Θεού και τον μελετάω. Και έτσι έρχεται η ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Η πρόθεση του Αποστόλου Παύλου όταν πίστεψε ήταν να υπηρετήσει τον Χριστό.
Ξέρετε, η πρόθεση που κληρονομήσαμε όταν γεννηθήκαμε και μας μάθανε καθώς μεγαλώναμε και συνεχίσαμε ήτανε πώς θα πετύχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά ο Απόστολος του λέει καθαρά πιο κάτω. Όσοι θέλουν να ζήσωση ευσεβώς, θέλωση διωχθεί. Δεν έχει επιτυχία το να παραδώσεις τον εαυτό σου έτσι ούτως ώστε να είσαι ως μία ευωδία στον Κύριο και να έχεις και κάποια επιτυχία μεγάλη στον κόσμο. Δεν πάνε τα δύο αυτά παρέα. Κατά συνέπεια, ο Απόστολος αγαπητή εδώ έβαλε την απόφαση που ήταν μέσα σε αυτή την Αγία πρόθεση. Θεώρησα τα πάντα σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Χριστού. Δεν το ήρθανε στο μυαλό του έτσι, δεν το αποκαλύφθηκαν. Ως έτυχε, πήγε πρώτα αυτή η βαθιά παρόρμηση που είχε μέσα του για την αξία που έχει ο Λόγος του Θεού, για τη βεβαιότητα που έχει εκείνο που λέει ο Λόγος του Θεού και ότι εκείνος θέλει να το κερδίσει, και έτσι παρεδόθηκε σε αυτό. Όταν αγαπητοί φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δεν μας ενδιαφέρει τι οι άλλοι κάνουν. Μας ενδιαφέρει τι εγώ κάνω. Δεν μας ενδιαφέρει για να ενοχλούμε από το, για τους άλλους. Με ενδιαφέρει πώς εγώ θα γίνω το φως, το άστρο του Θεού, το οποίο θα φέρει και άλλα αποτελέσματα και ευλογίες γύρω. Και έτσι έρχεται η πλούσια χάρις του Θεού στη ζωή του ανθρώπου και επεκτείνεται για να έρθει και σε άλλους γύρω και να δοξαστεί έτσι το όνομα του Θεού. Κατά συνέπεια, η πρόθεση του Παύλου ήταν να μάθει περισσότερο για τον Χριστό. Η πρόθεση του Παύλου ήταν να κηρύξει τον Χριστό. Η πρόθεση του Παύλου ήταν να ζήσει για τον Χριστό. Και σήμερα πρέπει, αγαπητοί, να λογαριάσουμε. Τι είναι η δική μας πρόθεση? Ερχόμαστε εδώ γιατί το έχουμε ανάγκη, γιατί θέλουμε να δοξάσουμε τον Κύριό μας, διότι με αυτό το πράγμα μοιάζομαι σαν τα κάρβουνα που τα βάζεις στη φωτιά και όταν είναι μαζί ανάβουνε και όταν ξεχωρίσουνε σβήνουνε. Ποια είναι η δική μας πρόθεση? Μας κάλεσε ο Χριστός με ένα ίδιο πρόγραμμα που κάλεσε τον Παύλο, που κάλεσε τους Αγίους του. Και το πρόγραμμα του Θεού ήταν να ζήσουμε και να είμαστε για τον Χριστόν εδώ στον κόσμο. Και έρχεται αμέσως το επιχείρημα των ανθρώπων, αγαπητοί, που ζούνε όλα εκείνα που ήταν στο παρελθόν, με τα οποία γεννήθηκε και ήθελε να κατακτήσει στον κόσμο. Και τότε τι θα γίνει? Ο Κύριος το λέει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου τι θα γίνει. Λέει, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και κατόπιν όλα θα προσθεθούν. Χρειάζεται η πίστη, που η πίστη έρχεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου και γεννάει αυτή την Αγία Διάθεση, ούτως ώστε να ζήσει ο άνθρωπος έτσι και να δοξάσει τον Θεό. Είδες την πρόθεσή μου, ότι
Δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο για τα λεφτά. Δουλεύω σαν σκηνοποιός. Είδες την πρόθεσή μου ότι δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο για να πάρω δόξα, γιατί έγινα θέατρο στον κόσμο. Είδες την πρόθεσή μου ότι δεν κήρυξα το Ευαγγέλιο για να έχω καλή ζωή. Το κήρυξα και είχα προβλήματα όπως ο ίδιος παρουσιάζει. Αλλά ένιωθε τη μεγάλη υποχρέωση, τη μεγάλη αγάπη σε εκείνονε που τον σταμάτησε στη Δαμασκό, σε εκείνονε που του μίλησε, σε εκείνονε που του έσωσε και πίστευε ότι χρώσταγε να κάνει το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, είναι αλήθειες αγαπητοί τις οποίες πρέπει να τις κοιτάξουμε προσεκτικά στη ζωή μας. Η δεύτερη, η τρίτη λέξη, η τέταρτη λέξη που έχει εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει στον Τιμόθεο τι να παρακολουθήσει, είπε την πίστη. Η πρόθεση και βάζει την πίστη. Την πίστη τη δική του, η οποία αγαπητοί τον έβγαλε από τον Ιουδαϊσμό. Η πίστη η δική μου που με έβγαλε από εκείνο που ήμουνα. Η πίστη η δική σου που σε έβγαλε από εκείνο που ήσουνα. Για να βρίσκεται τώρα σε μια καινούρια πνευματική ζωή και να δοξάσεις με αυτόν τον τρόπο εκείνονε που σε κάλεσε το σκοτάδι στο φως. Αγαπητοί, ο Απόστολος λέει είδε στην πίστη. Δεν τον κλόνισε, γιατί ενώ ήταν ένα πρόσωπο προκομμένο και δυνατό στην πίστη και είχε αποφασίσει προτιμάει να πεθάνει παρά να πάψει να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτός αγαπητοί πέρασε από τόσες δυσκολίες. Είναι πίστη που ο άνθρωπος την ακολουθεί γιατί όλα πάνε καλά. Όπως κηρύττουνε το Ευαγγέλιο προσφέρει την gospel, όπως το λένε στα αυστραλέζικα, το Ευαγγέλιο της επιτυχίας, της ευτυχίας κατά κόσμο. Πιστεύεις, θα τα έχεις όλα καλά, δεν θα έρθει τίποτα ανάποδο στη ζωή σου. Φεύγει αυτό το πράγμα, ο άνθρωπος απογοητεύεται και αισθάνεται δυστυχής. Όπως μου έκανε ομολογία κάποιο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι εδώ μεταξύ μας, ότι δεν ήταν καλά πνευματικά. Δεν αισθανόταν καλά. Μέχρι που μια μέρα άκουσε στο τηλεβίσιο από κάποιον που μίλαγε και είπε ότι εάν είσαι εντάξει με τον Κύριο και είσαι έτοιμος να το συναντήσεις, να πεις ναι. Εάν δεν είσαι έτοιμος να το συναντήσεις, να πεις όχι. Και εγώ λέει, δεν ήμουν ευχαριστημένη και είπα όχι. Και ύστερα άρχισα να κλαίω και να οδύρωμαι. Βλέπεις, η πίστη δεν εξετάται από εκείνα που συμβαίνουν γύρω μας. Δηλαδή, μας ακούνε τα παιδιά μας με πάνω στην πίστη. Δεν μας ακούνε ή με κάτω στην πίστη. Γιατί βάζω το ερώτημα, πού είναι ο Θεός για να αλλάξει τα πράγματα. Είμαι καλά, είμαι πάνω στην πίστη. Δεν είμαι καλά, ρωτάω γιατί τα επιτρέπεις αυτά τα πράγματα και έρχονται στη ζωή μου. Ή ακόμα
Έχω λεφτά και είναι άνετα ευχαριστίας των Θεών. Φεύγουν αυτά τα πράγματα. Έρχεται δυσαρέσκεια και ρωτάς, γιατί εγώ παιδί του Θεού να περνάω από τέτοιες καταστάσεις. Αγαπητοί, αυτή δεν είναι η πίστη που είχε ο Παύλος. Δεν είναι η πίστη που πρέπει να έχει ο πιστός. Ο άνθρωπος που πίστεψε στον Χριστό. Πίστη που πιστεύει ήμουνα αμαρτωλός. Ο Χριστός με συγχώρησε και μου έδωσε αιώνια ζωή και μου την έδωσε γιατί εκείνος πλήρωσε στο Σταυρό το δικό μου έργο και είμαι τώρα δικός του. Δεν έχει ούτε συν ούτε πλην. Τελειώνει εκεί όλο εκείνο το οποίο πιστεύω. Είναι το έργο και η διάθεση που έχει ο Θεός να συγχωρεί τον αμαρτωλό που πηγαίνει σε εκείνον. Και αυτό, αγαπητοί, είναι μόνιμο, παντοτινό και αιώνιο. Δεν αλλάζει ποτέ. Και έτσι πρέπει αυτό το... Χθες το βράδυ, χθες μάλλον, διάβαζα εκεί για τον Ιακώβο που έχω τώρα για την Τετάρτη το βράδυ. Και μου έκανε ερώτηση, μου έκανε μια ερώτηση μέσα μου. Έλεγε ότι ο Ιακώβ, ύστερα που γύρισε στη γη Χαναάν και έκανε το θυσιαστήριο και λάτρεψε τον Κύριο, ο γιος του ο Ρουβίν, πήγε με την γυναίκα που είχε και έκανε παιδιά τη Βαλά. Και ο Ιακώβ δεν λέει ούτε κουβέντα. Μόνο αναφέρει το γεγονός. Και σε μένα γεννήθηκε το ερώτημα, γιατί δεν έκανε καμία διαμαρτυρία. Και ήρθε στο νου μου η εξής απάντηση. Πήγαινε σε το κεφάλαιο που ο Ιακώβ κάλεσε τα παιδιά του για να τους πει τις τελευταίες ευχές και τα τελευταία λόγια προτού πεθάνει. Πήγα, έψαξα, το βρήκα και αρχίζει πρώτα από το Ρουβίν. Και του λέγει, είσαι έξοχος στη δύναμη. Είσαι έξοχος στην ικανότητα. Αλλά εξεύρασες σαν το νερό. Και ανέβεις στην κλίνη του πατέρα σου. Για τούτο, Ρουβίμ, τα χάσες όλα. Για τούτο, Ρουβίμ, πέρασαν χρόνια να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά ήρθε η δυνατή αποκάλυψη που ο Θεός φανερώνει. Τι έχασε ο Ρουβίμ για αυτό που έκανε. Έχασε σαν πρωτότοκος που είχε όλα, τάχασε, γιατί έμεινε, γιατί δεν σβήνεται τίποτα. Και ύστερα με πηγαίνει και μου λέει, κοίταξε τώρα ένα άλλο σημείο. Με πήγε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους που λέει τα εξής. Εγώ θεμέλιο έθεσα και ο καθένας από εσάς οικοδομεί, άλλος χορτάρι, άλλος ξύλα, άλλος διάφορα υλικά.
Θα έρθει η ώρα που το έργο του καθενός θα δοκιμαστεί με φωτιά. Αν το έργο καεί, θα σωθεί. Αλλά θα σωθεί ως πυροπαθής. Εάν όμως το έργο του μένει, θα σωθεί και θα έχει τη δόξα που χρειάζεται. Σήμερα δεν το καταλαβαίνω. Η πίστης δεν με μεταβάλλει έτσι να ξέρει εγώ είμαι εδώ, έρχομαι την Κυριακή για να κάνω τη μαρτυρία μου, έρχομαι την Κυριακή για να κάνω τη λατρεία μου, έρχομαι την Κυριακή ή κάνω στο έργο του Θεού, όχι για τους άλλους, αλλά γιατί ζω σε μια καινούρια πνευματική κατάσταση. Οι πρόθεσεις και η πίστη ζευγαρώθηκαν για να φέρουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα στη ζωή του ανθρώπου. Αγαπητοί, ο λόγος του Θεού είναι καθαρός. Ο άνθρωπος σώζεται δια της πίστεως, αλλά βαθμολογείται από το πόσο η πίστη έμεινε για να κάνει τον άνθρωπο να είναι πράγματι νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού. Κι έτσι με αυτό σήμερα θα τελειώσω. Την πρόθεση και την πίστη, και θα συνεχίσω την άλλη φορά που θα μου δοθεί ευκαιρία για τα επόμενα που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ας πάρουμε κάτι για την καρδιά μας και εύχομαι το Πνεύμα του Θεού να μας μιλήσει για να δοξαστεί Εκείνος στη ζωή μας. Ευχαριστώ. Τώρα θα συνεχίσουμε, αγαπητοί, στο δεύτερο μέρος της συνάθρησης. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου τη μεγάλη, για το έλεος το οποίο έκανες για μας, γιατί μας έβγαλες από το σκοτάδι και μας έβαλες στο φως, και εκεί στο φως μας καλείς να γίνουμε φως. Και σε παρακαλούμε, ευλόγησε τον καθέναν από εμάς, ούτως ώστε και η πρόθεσή μας να έχει το θείο σκοπό και η πίστη μας να τυλίγεται από την αποκάλυψη του έργου του Χριστού. Ευλόγησέ μας και σκέπασέ μας με έλεος για να δοξαστείς εσύ στο όνομα του Χριστού. Αμήν.